Ευρισκόμεθα μετά τα γεγονότα της Πεντηκοστής. Η Πεντηκοστή ή το τελευταίο μέρος που έκλεισε όλην, όπως θα λέγαμε, την περίοδο μετά το Πάσχα. Όπως το Πάσχα ή το τελευταίο μέρος που έκλεισε όλη την περίοδο του Τριωδίου. Μέσα σε αυτές τις δυο μεγάλες περιόδους εδίδαξε η Εκκλησία ό,τι χρειάζεται για τον άνθρωπο και αρκεί ο άνθρωπος να θελήσει, να δεχτεί, να πράξει και να είναι βέβαιος ότι θα σωθεί. Φεύγοντας από αυτό το τέλος που ήταν η Πεντηκοστή, εισερχόμεθα σε μία νέα περίοδο που στην πρώτη Κυριακή συναντούμε την λεγόμενη εορτή των Αγίων Πάντων. Ξέρουμε ότι είναι ένας σταθμός και αυτός που από αύριο μπαίνουμε σε μία άλλη περίοδο που μας ετοιμάζει για την εορτή των Αγίων Αποστόλων. Από αύριο μέχρι των Αγίων Αποστόλων υπάρχει μία προετοιμασία, περίοδος διανυστείας και προσευχής, προκειμένου πάλι να εορτάσουμε τα μεγάλα πρόσωπα αυτά, τα οποία πήρανε το φως από τον Χριστό και το μετέφεραν σε όλο τον κόσμο και σε εμάς ιδιαιτέρως. Η Κυριακή αυτή που είναι ενδιάμεσος μεταξύ Αγίων Αποστόλων και Πεντηκοστής, όπως ξέρετε, είναι αφιερωμένη στους Αγίους Πάντας. Κατεξοχήν δε εις τους ανωνύμους Αγίους, διότι έχουμε και επωνύμους Αγίους, τους οποίους εορτάζουμε κατ' όνομα και την ημέρα του μαρτυρίου των, που πολλοί από εμάς φέρουν, που εμείς δεν ξέρουμε ακριβώς, οσίων, μαρτύρων, δικαίων, πατέρων, πατριαρχών, που δεν ξέρουμε τα ονόματά τους. Δεν έχουμε συνδεθεί με κανένα γεγονός μαζί των και δεν τους εορτάζουμε αυτούς. Η Εκκλησία έχει μία εορτή, τη λεγόμενη των Αγίων Πάντων, που όλους αυτούς συλλήβδην τους παρουσιάζει στο Θεό ως μεσάζοντας δικούς μας. Επιστρατεύουμε και αυτούς και τους παρουσιάζουμε σαν φίλους στο Θεό και ζητάμε δι' αυτόν έλεος για τον ίν αιώνα και για τον μέλλοντα. Η εορτή των Αγίων Πάντων, θέλω να ξέρετε ότι δεν υπήρχε ευθύς εξ αρχής στην Εκκλησία. Μάλιστα, αφορμή αυτής εορτής έγινε η σύζυγος του Λέοντος του Σοφού, ο οποίος σήκμασε τον ένατον αιώνα. Η σύζυγος του Λέοντος του Σοφού λέγεται Θεοφανό και εορτάζει μάλιστα στην Εκκλησία μας σήμερα στις 16 Δεκεμβρίου. Όσοι μπορείτε να βρείτε, να διαβάσετε για αυτή, να διαβάσετε. Έχετε πολλά να ωφεληθείτε από τη βασίλισσα αυτή. Ο Λέων, ο οποίος παρότι την είχε χωρίσει και ζούσε παρανόμως, όταν εκοιμήθη η βασίλισσα, γνωρίζοντας τη ζωή της, την είχε για Αγία, διότι μόνο μια Αγία γυναίκα είναι δυνατό να κάνει αυτή τη ζωή και να έχει αυτή τη συμπεριφορά έναντι στις ατασταλίες του αντρός. Και της έκανε μια μεγαλοπρεπή εκκλησία στην Κωνσταντινούπολη. Όμως επενέβη ο Πατριάρχης τότε και τον ανακάλεσε, λέγοντάς του ότι βασιλεύς δεν ενήργησε σωστά. Έσπευσες να ανακηρύξεις και να κάνεις εκκλησία στη σύζυγο που δεν ξέρουμε αν είναι Αγία. Εάν όμως είναι Αγία, η εκκλησία δεν πρόκειται να την αδικήσει. Θα πρέπει να αποδειχθεί ότι είναι Αγία. Θα πρέπει να γραφεί στην συνείδηση των ανθρώπων ή να μυροβλίζει
ή να θαυματουργεί ή να αποκαλυφθεί άλλοτι, ολόκληρη, ακεραία. Όταν λοιπόν αποδειχθούν αυτά τα πράγματα, η Εκκλησία θα την αγιάσει. Μη σπέβδεις λοιπόν να κάνεις μια δουλειά εσύ ο βασιλιάς, την οποία θα κάνει η Εκκλησία, στο δέοντα καιρό. Το κατάλαβε ο βασιλεύς, παρετήθη τη σκέψη ως αυτής και δεν έχει καμιά απαίτηση ο ναός αυτός να γίνει στη μήν της Αγίας Θεοφανούς. Είπε όμως τότε το εξής, και από τότε υπάρχει η εορτή αυτή. Τότε λέγει να τη χαρίσουμε, να τη βάλουμε, να την ονοματίσουμε εις τους Αγίους Πάντας. Με την σκέψη ή και Θεοφανώ Αγία, με τα Αγίων συναριθμίσε, ώστε εάν και η Θεοφανώ είναι Αγία, να συμπεριληφθεί μέσα εκεί. Και από τότε έχουμε την εορτή των Αγίων Πάντων. Μέσα στους Αγίους αυτούς μπορεί να βρει κανείς ίσως μεγαλύτερους Αγίους από αυτούς που έχουμε. Δεν είναι η αφανής αυτή και είναι και αφανής αναφορικός με την ποιότητα μπροστά στα μάτια του Θεού? Όχι. Μόνο ο Θεός ξέρει ποιος Άγιος πρέπει να αποκαλυφθεί και ποιος δεν πρέπει να αποκαλυφθεί. Δεν αποκαλύπτονται όλοι οι Άγιοι. Κι είναι αποκεκαλυμμένοι όλοι οι Άγιοι? Αυτό μη σκανδαλίζεστε. Είναι μέσα στα κρίματα του Θεού. Όσους απεκάλυψε, τους οποίους ξέρουμε εμείς πλέον από τα θαύματά τους και από τη ζωή τους, έχει καλός να είναι ευλογημένο. Την ευχή σου Άγιε Νικόλαε, την ευχή σου Άγιε Σπυρίδωνα, Άγιε Δημήτρια κλπ. Αλλά μπορεί να υπάρχουν πολύ μεγαλύτεροι Άγιοι με μεγαλύτερα παρησία στα μάτια του Θεού και να μην έχουν αποκαλυφθεί. Να μένουν και καλυμμένοι, εφησυχάζονται στη Βασιλεία του Θεού. Μόνον όταν πάμε εκεί επάνω και αξιωθούμε της δεξιάς μερίδος, διότι της αριστεράς δεν ευκαιρούν να ειδωθούν, έχουν τα σχολάσιστον, της δεξιάς μερίδος αν τύχουμε, τότε θα δούμε τι κόσμος Άγιος είναι κοντά στο Θεό, τον οποίον εμείς ούτε καν είχαμε υπόψη. Εκτός ορισμένων ανθρώπων, οι οποίοι δεν ξέρουν ούτε γιατί ήρθαν, ούτε πού θα ήρθαν, ούτε πού υπάγουν, οι άλλοι απασχολούνται με το θέμα της αγιότητος. Οι πρώτοι λένε πήγαινε εσύ να αγιάσεις και άσε με μένα. Εσύ για πού πας? Και αν εγώ αγιάσω, τι παραπάνω θα γίνω από εκείνο που είναι ο προορισμός μου να γίνω? Διότι η εντολή είναι Άγιοι γίνεστε. Αν λοιπόν γίνω Άγιος, δεν γίνομαι τίποτα πιο πάνω από το ότι ήμουν προορισμένος να γίνω. Ο άνθρωπος είναι προορισμένος να γίνει Άγιος. Και η αγιότης του αρχίζει εν μικρό από την ημέρα που θα βαφτιστεί. Από την ημέρα εκείνη που θα βαφτιστεί, την πρώτη μέρα που θα βγει, είναι μικρός Άγιος και συνεχίζει να μεγαλώνει η αγιότης του και φτάνει μέχρι του μαρτυρίου που δεν παίρνει παραπάνω πλέον. Το αίμα γίνεται δεύτερο λουτρό, ακυλίδωτο πλέον και μένει στην αιωνιότητα. Γι' αυτό και λέγει ο ιερεύς όταν βγαίνει με το Άγιο Ποτήριο, με το σώμα και το αίμα του Χριστού, λέγει τα Άγια της Αγίης. Τα Άγια στους βαπτισμένους, τα Άγια στους καθαρούς, στους μη μεμολισμένους. Δεν λέγει τα Άγια στον Άγιο Σπυρίδωνα, στον Άγιο Γεώργιο, στον Άγιο Νικόλαο. Δεν λέγει στους εδώ. Εκείνοι ατελείωσαν, έκλεισαν αυτοί. Δεν έχουν δοσοληψίες. Είναι για μας. Όλοι μας είμεθα μικροί Άγιοι από την ημέρα που βαπτιστήκαμε. Ορισμένοι βέβαια αποβάλαμε το ένδυμα το λευκό που μας έδωσε στο βάπτισμα η Εκκλησία, διότι τότε κάμαμε μια ομολογία εν το προσώπο του αναδόχου μας. Είπαμε ότι από τα σώμεθα το σατανά και συντασσόμεθα το Χριστό. Και όταν μεγαλώσαμε τροποποιήσαμε την κατάσταση και λέμε από τα σώμεθά σου Χριστέ και συντασσόμεθά σου σατανά. Σήμερα μας αρέσει περισσότερο ο διάβολος και λιγότερα ο Χριστός.
Τον Χριστό δεν τον θέλουν οι άνθρωποι σήμερα, διότι τους ελέγχει τον παράνομο βίο τους. Τους ελέγχει την παράνομο χύτρα τους, το παράνομο κρεβάτι τους, τον παράνομο πεζαχτά τους. Τους ελέγχει τη μόδα τους. Τους ελέγχει πολλά πράγματα. Γι' αυτό τον Χριστό τον βγάζουν έξω και την Παναγία Μητέρα του. Σε ανάγκες ορισμένες μπορεί να πούνε «Χριστέ μου βόηθα, Παναγία μου βόηθα». Πέρασε η ανάγκη, μπόρα. Πάλι έξω η Παναγία, έξω η Άγιοι, έξω ο Χριστός. Η εντολή και η αποστολή του ανθρώπου στον κόσμο είναι να γίνει Άγιος. Και μόνος του δεν μπορεί να γίνει Άγιος, ούτε οι άνθρωποι μπορούν να τον κάνουν Άγιο, που λένε ορισμένοι «Αυτός είναι Άγιος». Ή ο ίδιος πιστεύει εν σχέση με τους άλλους ότι αυτός είναι Άγιος. Λάθος κάνει. Τα πιστοποιητικά που εκδίδει για τον εαυτόν του ή οι άλλοι που εκδίδουν για αυτόν να γνωρίζουν ότι δεν περνάνε πουθενά. Οι Άγιοι γίνονται μόνο στην Εκκλησία μέσα. Η Αγιοσύνη αρχίζει, όπως σας είπα, από το βάπτισμα και τελειώνει στο μαρτύριο. Δεν υπάρχει άνθρωπος ως ζήσετε και ούχα αμαρτήσει. Είτε λόγο, είτε έργο, είτε διανία, ο άνθρωπος αμαρτάνει και θα αμαρτάνει. Ο Ιώβ μάλιστα εν διεξάρση του λέγει ότι ο άνθρωπος πίνει την ανομία ως το είδωρ. Όπως πίνει το ποτήρι το νερό, έτσι πίνει ο άνθρωπος κάθε μέρα την ανομία. Μα με τα μάτια του, μα με τα αυτιά του, μα με τη γεύση του, μα με την οσφρυσή του, μα με την αφή του. Για τον πέντε αυτών ζευγών των βοών της παραβολής εισέρχεται ο σατανάς μέσα του και του λερώνει την αθάνατο ψυχή του. Αν αυτό δεν το καταλάβει ο άνθρωπος, ώστε να κάνει χρήση των μυστηρίων της Εκκλησίας και συγκεκριμένως του δευτέρου βαπτίσματος, γιατί υπάρχουν δύο βαπτίσματα, το ένα στην Κολυμβήθρα και το άλλο στο Πετραχύλι. Όταν ο άνθρωπος μετά το βάπτισμα αμαρτήσει, υπάρχει άλλο βάπτισμα, το της μετανοίας και εξιμολογήσεως, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, «και δάκρυον στάξαν ισοδυναμή το λουτρό». Είναι σαν να ξαναβαπτίστηκες όταν μετενόησες και εξομολογήθηκες και σου φύγε και ένα δάκρυ ότι ναι, δεν τα έκαμα καλά. Όταν ο άνθρωπος ζει μακριά από αυτά τα μυστήρια, είτε ευαπτίστη αλλά δεν εξομολογείται έπειτα παρότι αμαρτάνει, είτε δεν ευαπτίστη, είτε δεν έχει σχέση με τη Θεία Κοινωνία, διότι μόνον το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, απέτυχε ο άνθρωπος αυτός. Καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Δεν χρειάστηκε τίποτα, δεν προσέφερε τίποτα. Ο μεγαλύτερος άνθρωπος που λογίζεται από τους ανθρώπους στον κόσμο δεν προσφέρει τίποτα και δεν χρειάζεται εις τον κόσμο εάν πρόκειται να χάσει την ψυχή του. Το κέντρο του βάρους είναι στην αθάνατο ψυχή του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν το περιποιείται ο Χριστός εδώ στην Εκκλησία. Εδώ είναι το πανδοχείον. Εδώ ο άνθρωπος ο περιπεσώνει στους ληστάς έξω, στο σπίτι, στην αγορά, στη φάμπρικα, στη δουλειά κλπ. Που πέφτει στα χέρια του σατανά. Μα με τη γλώσσα, μα με το νου, μα με το χέρι, μα. Εδώ θα έρθει να τακτοποιήσει αυτές τις πληγές οι οποίες γίνονται επάνω στην ψυχή του. Και από εδώ θα γίνει Άγιος. Εάν εδώ μέσα στην Εκκλησία δεν ζήσει δια των μυστηρίων της Εκκλησίας, κατεξοχήν δε δια της μετανοίας, εξομολογήσεως και θείας κοινωνίας, τότε ο άνθρωπος αυτός εις μάτιν ακούει όταν φεύγει «μακαρία η οδός ειν πορεύει σήμερον». Δεν είναι καθόλου μακαρία η οδός για τον άνθρωπον αυτόν, παρά είναι πονηρά, πονηροτάτη η οδός, διότι δεν τον οδηγεί εις τόπον αναπαύσεως, ον ετοιμάστηση τόπος αναπαύσεως, αλλά εις τόπον πονηρίας, που δεν πρόκειται να ξεγαντζωθεί ποτέ από εκεί, από τα χέρια του σατανά. Είναι ένας αγών, όμορφος αγών, καλός αγών. Εμείς δεν ξεκινήσαμε ακόμη να αγωνιστούμε. Ορισμένοι ξεκίνησαν, μα σταμάτησαν. Είναι λίγοι μετρημένοι στα δάχτυλα αυτοί που με πείσμα προχωρούν. Παρόλες τις αντικσότητες, παρόλα τα εμπόδια και τα σκάνδαλα που μπαίνουν μπροστά, διότι ο άνθρωπος πειράζεται από τη σάρκα του το πρώτο. Δεύτερα πειράζεται από τον κόσμο και τρίτο πειράζεται από τον σατανά. Ο σατανάς είναι τρίτος. Κάνουμε εμείς περισσότερα από τον διάβολο. Προχωρούμε πολύ μπροστά. Και μάλιστα πολλά πράγματα τα παίρνει από εμάς και τα διδάσκει σε άλλους. Σήμερα μάλιστα κατεξοχήν σε αυτήν την κοινωνία προχωρούμε περισσότερο από τον σατανά σε πράξεις, δηλαδή πονηρές και κολάσιμες.
Για να αγιάσει λοιπόν ο άνθρωπος, λέγω, θα επιτελέσει τον προορισμό του, αν αγιάσει. Χαλάλι σου, επέτυχες. Μπράβο, προβιβάστης. Διαφορετικά απέτυχες. Μη ειρωνευόμεθα λοιπόν τους ανθρώπους που αγωνίζονται. Μη ειρωνευόμεθα την κόρη που δεν έχει φίλο. Μη ειρωνευόμεθα την κυρία που δεν έχει φίλο. Ή το κύριο που δεν έχει φιλενάδα. Μη ειρωνευόμεθα τον νεαρόν ο οποίος παρθενεύει μέχρι του γάμου του. Μη ειρωνευόμεθα τις μητέρες και τους πατέρες που φέρουν τα παιδιά που τους δένει ο Θεός και δεν σταματούν τον γάμο και την τεχνοποιία μέχρι εκεί που θέλουν εκείνοι. Μη ειρωνευόμεθα τους ανθρώπους που νηστεύουν. Τους ανθρώπους που προσεύχονται. Τους ανθρώπους που πηγαίνουν πρωί και βράδυ στην εκκλησία. Τους ανθρώπους που εξομολογούνται. Τους ανθρώπους που κοινωνούν. Να τους μακαρίζουμε και να τους ζηλεύουμε και να κοιτάξουμε να τους φτάσουμε. Διότι όλοι αυτοί θα είναι μάρτυρες κατηγορίας μία ημέρα. Σήμερα βέβαια φέρουν το σταυρό τους στον κόσμο αυτόν. Όμως αύριο θα έχουν το στέφανό τους. Για να γίνει ένας άνθρωπος, αγαπητοί μου, Άγιος, πρέπει το πρώτο να κατορθώσει να νικήσει αυτό το θηρίο που λέγεται κόσμος. Ακούσατε τι είπε σήμερα ο Χριστός. Ως της λέγει, δεν με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, ουδέ εγώ ομολογήσω αυτόν ενώπιον του Πατρός μου ουρανής. Μα τι είναι αυτοί οι άνθρωποι που πρέπει να τον ομολογήσω? Τι είναι οι άνθρωποι? Θηρία. Ένας άνθρωπος δεν είναι απλώς ένα θηρίο. Η αλεπού είναι αλεπού. Ο στήλος είναι στήλος. Ο λέων λέων. Τίγρης τίγρης. Ο χείρος χείρος. Έχουν από μία ιδιότητα. Εμείς και αλεπούδες είμαστε και χείροι είμαστε και στήλοι είμαστε και γουρούνια είμαστε. Τα πάντα είμαστε εμείς. Ολόκληρο θηροτροφείο είμαστε εμείς. Θηρίο μεγάλο άνθρωπος. Και σήμερα οι άνθρωποι δεν είναι θεοφοβούμενοι, είναι ανθρωποφοβούμενοι. Φοβούνται τον κόσμο. Τι θα πει ο κόσμος? Πώς θα βάλει παντελόνι η κόρη μου? Τι θα πει ο κόσμος? Τι θα πει ο Χριστός? Αυτό δεν τον λογαριάζεις? Τι πάει να πει, τι θα πει ο κόσμος? Θα παρεξηγηθώ αν δεν πάρω τον γλυκό σήμερα που είναι νηστεία. Ο Χριστόν? Με ποιον θα παρεξηγηθείς? Ποιον προτιμεί να παρεξηγηθείς? Με τον Χριστό ή με τον κόσμο? Νομίζω είναι προτιμότερο να σε παρεξηγήσει ο κόσμος παρά να σε παρεξηγήσει ο Χριστός, ε? Κατηγορείται η μητέρα ή ο πατέρας σήμερα που κάνει τα παιδιά που θα τους δώσει ο Θεός? Πού ναι, έλα, έγινε σε, πού ζούμε τώρα? Και φοβούμενος τον κόσμο, φοβούμενος τον συνάδελφο στο γραφείο, φοβούμενος δεν ξέρω ποιον. Μείνει η οικογένεια. Δεν συμφωνώ, Θεέ. Δεν θέλω το συνεταιρισμό σου. Δεν έχω καμιά. Απόφαση να κάνω ό,τι λες εσύ. Και τι κάνει? Επαναστατεί εναντίον του Θεού. Δεν τον ομολογεί. Θα κάνεις το σωστό? Εσκέφτε να κάνεις το σωστό? Ετοίμασε την ψυχή σου εις πειρασμό. Η Σοφία Σιράχ γράφει 1000 χρόνια προ Χριστού. Τέκνον, εσκέφτης ευχαριστήσεις Θεόν, ετοίμασε την ψυχή σου εις πειρασμό. Θέλεις να γιάσεις? Θα περάσεις μέσα από αυτό το θηριοτροφείο που λέγεται κόσμος. Μα μπορείς, εφόσον ζεις μέσα στον κόσμο, λέγει άλλος, να μην πάρεις τίποτα από τον κόσμο και να μην σε λερώσει ο κόσμος και να μην σε παρασύρει ο κόσμος. Να πας να ρωτήσεις τα ψάρια στη θάλασσα να σου απαντήσουν. Αυτά έχουν την απάντηση. Τι δηλαδή απάντηση θα δώσουν? Ότι είναι 20 χρόνια μέσα στη θάλασσα και είναι ανάλατα. Από εκεί και κάτω μπορεί να καταλάβεις. Γιατί είσαι ανάλατο μέσα εδώ? Για να διδάξω εσένα το βασιλιά μου, ότι και εσύ θα είσαι μέσα στον κόσμο, με στην αλμύρα αυτή, και θα πρέπει να μείνεις ανάλατος. Το λέγει άλλωστε ωραιότατα ο Παύλος, όταν λέει θα είστε μέσα στον κόσμο και δεν θα είστε με τον κόσμο, με τα κοσμικά. Θα είστε μέσα στους πόρνους και δεν θα είστε πόρνοι. Θα είστε μέσα στους κλέφτες και δεν θα είστε κλέφτες. Μέσα στους μοιχούς και δεν θα είστε μοιχοί. Μέσα στους βεβήλους και δεν θα είστε βέβηλοι. Αυτό πάνε να πει. Εδώ είναι καρβουνιάρικα. Και αν δεν λερωθείς, θα πιτσαλιστείς οπωσδήποτε. Αλλά να μην είσαι υπέτειος. Ξέρετε, λέει, τι καταστροφή μας έκαμε η τηλεόραση στο σπίτι που ήρθε. Μας κατέστρεψε τα παιδιά. Κατέστρεψε τον εαυτό μας. Ποιος σου φταίει? Σου φταίνε οι άγγελοι? Σου φταίει ο Θεός? Γιατί πρέπει να τη σπάσεις? Και γιατί φυλάς? Το
Τόσες χιλιάδες χρόνια χωρίς τηλεόραση δεν άγιασαν άνθρωποι, δεν έγιναν σοφοί άνθρωποι, δεν έγιναν επιστήμονες οι άνθρωποι. Τι τους δυσκόλεψε, τι τους προσφέρει σήμερα? Για ζήγησε το σφάλμα με το καλό, να δούμε τι είναι προτιμότερον. Και δεν πρέπει απλώς να πάρεις ένα σφυρί να τη σπάσεις, αλλά να τη σπάσεις με το κεφάλι σου να τη σπάσεις. Όχι να την πουλήσεις, όχι να την χαρίσεις πονερωμένη, θα την πουλήσεις, όχι, θα την σπάσεις. Θα την κάνεις ένα εκατομμύριο κομμάτια. Να σταματήσεις ένα όργανο λιγότερο του διαβόλου να φωνεύει ψυχές. Είναι, τολμώ να πω, το τελειότερο εφεύρημα της σοφίας του Θεού. Για να το φτιάξαν κεφάλια. Τα κεφάλια τα φτιάξε κάποιος. Δεν έγιναν μόνα τους τα κεφάλια. Η επιστήμη είναι από το Θεό. Όμως την πήρε ο Σατανάς στο χέρι του αυτή την εφεύρεση. Ξέρετε τι είπα να πει, να σου φέρει πράγματα από την άκρη του κόσμου μπροστά σου, μέσα στο δωμάτιό σου. Να σου μιλάει για τόσα πράγματα που ήταν αδύνατον ένα εκατομμύριο χρόνια να ζούσες, να μπορέσεις να περάσεις να τα δεις. Αλλά δυστυχώς θα σου δείξει ένα καλό και 999 άσχημα. Και εκεί, διότι λοιπόν και αυτό το όργανο έπεσε στα χέρια των πονηρών, στα χέρια των Εβραίων, στα χέρια των Σατανάδων, γι' αυτό ακριβώς είναι κακό σήμερα αυτό. Το καλύτερο έγινε κακό. Ο άνθρωπος σε την πανσοφία του πρέπει να διακρίνει ότι αυτό είναι δηλητήριο για το σπίτι. Να το αφαιρέσει. Και εντούτοις, παρότι θέλει να αγιάσει, ανάβει κεριά στους Αγίους, τους αναγνωρίζει, δεν παίρνει την τόλμη να κάνει ριζοσπαστικές κινήσεις επάνω στο θέμα. Αυτό, ώστε να μπορέσει να γίνει και αυτός Άγιος. Διότι διαφορετικά, πώς θα γίνει Άγιος? Εφόσον όταν καθίσει μπροστά σε αυτό το δαιμονοκούτι και τον παίζει μονότερμα μια, δυο, τρεις ώρες, μονόλογο εκεί, θα τον φέρει, θα τον φέρει, θα τον φέρει, θα τον φέρει εκεί που θέλει. Και να θέλει να απαντήσεις, δεν μπορεί να απαντήσεις. Ο τόσο εγωιστής άνθρωπος που είναι έτοιμος, σταματά τον άλλον να μιλάει κλπ. Εκεί κάθεται κάτω και τον παίζει ο άλλος μονότερμα. Πώς θα καταφέρνει αυτός ο Σατανάς? Φταίει ο Θεός? Τα παιδιά μας αν έγιναν έστι και μάθανε τόσα πράγματα, δεν τους τα πήγαμε εμείς μέσα στο σπίτι? Ποιος τους τα πήγε? Τους τα έφεραν οι άγγελοι? Εμείς οι ίδιοι. Για να μην δείξουμε ότι υστερούμε, μπορούμε να υστερήσουμε εμείς. Και τώρα θα τις αναλλάξουμε, θα την κάνουμε και έγχρωμο τώρα. Ποιος φταίει, ο Θεός? Δεν φταίει ο Θεός, φταίμε εμείς. Χρειάζεται ένα σαγόν. Αλλά ο κόσμος θα σε πει ντεμοντέ, θα σε πει ο πιστοδρομικών, θα σου πει, αντέχεις να το περάσεις αυτό? Γι' αυτό λέει, θα με ομολογείς ενώπιον των ανθρώπων. Είναι νηστεία και σε ηρωνεύονται καθήν οι άλλοι τρώνε. Την Τετάρτη, την Παρασκευή, την Τεσσαρακοστή. Σε ηρωνεύονται. Έχεις τη δύναμη και τη θέληση να παλέψεις, να ομολογήσεις? Κύριε, με συγχωρείτε. Δεν ήξερα ότι είμαι μεταξύ Εβραίων. Είμαι μεταξύ Χριστιανών. Σήμερα είναι Τετάρτη. Ούτε μπορώ να σας σερβίρω, ούτε μπορώ να δεχτώ να με σερβίρετε. Δεν το δέχομαι. Είναι Τετάρτη σήμερα. Μια άλλη μέρα το παιδί μου να σφάξω. Μια άλλη μέρα να δεχτώ τι μου δώσετε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ενόμισα ότι πάω σε σπίτι θρησκευτικό, σε σπίτι τουλάχιστον ορθόδοξο, ελληνικό, δε ότι πάω εβραϊκό, δεν ήξερα. Με συγχωρείτε, δεν θα ξαναέρθω. Θα ομολογήσεις. Θα ομολογήσεις, δεν θα το βάλεις στο στόμα σου. Πώς θα γίνει? Θα πάνε αύριο επάνω και θα του πούνε, τι μου λες κύριε, εγώ ήξερα έναν πόψελε και λέγει ότι είσαι Άγιος ο Θεός κλπ. Και δεν έρισεψε ποτέ του. Και σε βλαστημούσε και από πάνω. Και δεν κατέβηκε ποτέ να έρθει να κοινωνήσει. Πόσα μέρα με βγάλεις έξω? Εγώ ξέρω από έναν που ήταν στην ενέργεια και έκανα αυτό. Μια που ήταν στο φιλόπτωχο και έκανα αυτό. Έναν κήρυκα που εκείνη και έκανα αυτό. Και λοιπά. Θα μας φέρει μάρτυρες εκείνος αύριο υπερασπίσεως. Και αλλοί μονό μας. Αν έχουμε γίνει αιτία και έχουν κρεμαστεί στο λαιμό μας με τα γιών ψυχές άλλες εξαιτίας της ζωής της δικής μας. Παραδείγματα φέρω εγώ, ούτε πρόσωπα γνωρίζω τίποτα. Απλώς συζητούμε το θέμα. Ότι θα ομολογήσουμε ενώπιον των ανθρώπων. Πώς το κορίτσι σου το έκαμε άντρα? Πες μου, θα φωνάξει Κατίνα αύριο και αυτός τι θα είναι? Πώς τι θα είναι? Πώς εσύ νεαρέ μου έγινες και έχεις γυναικεία τσατσάρα σήμερα? Πώς έγινες γυναίκα εσύ? Έχεις δικαίωμα? Ο Θεός δεν έχει πει 1500 χρόνια π.Χ. Αν η γυναίκα βάλει αντρικό είναι δέλυγμα στα μάτια μου, σύχαμα. Και αν ο άντρας βάλει γυναικείο, δεν το έχει πει ο Θεός?
δεν έχει μιλήσει ο Θεός εκ προημίου εν ψυχρό 1500 χρόνια π.Χ. Διαβάστε το Δευτερονόμιο KV5 να δείτε τι λέγει εκεί. Αυτά που βλέπετε τώρα είναι γραμμένα. Είναι γραμμένα. Και άγνοια νόμου δεν χωράει. Δεν θέλει ο άνθρωπος, όπως σας είπα, το Χριστό. Το Χριστό. Θέλουμε να αγιάσουμε. Αναγνωρίζουμε τον Αγιάννη τον πρόδρομο. Βέβαια τι με πρόδρομε. Τη ζωή μου θέλω να. Δεν μου ενδιαφέρει το κερί σου. Τη ζωή μου. Γιατί μνήμη Αγίων είναι μίμησης Αγίων. Μνήμη Παναγίας, μίμησης Παναγίας. Τι μου ανάβεις το κερί και μου αρνείσαι τη ζωή. Ο Άγιος Νικόλαος δεν έτρωγε από το στήθος της μάνας Τετάρτη και Παρασκευή. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έπρεπε να πέσει ο ήλιος να αλλάξει η μέρα για να φάει. Πώς εσύ του Αγίου Νικολάου βάζεις κρέας στο σπίτι σου. Και πώς οι άλλοι έρχονται και κατασπαράζουν. Πώς. Πώς τιμείς τον Άγιο. Παράδειγμα. Θα ομολογήσουμε λοιπόν. Είναι ο κόσμος μεγάλο θηρίο. Και καλείται ο άνθρωπος να ομολογήσει. Μα στην οικογένεια, μα στο χαρακτήρα, μα στη δουλειά του. Μα. Θα ομολογήσουμε εάν θέλουμε κι εμείς κάποια μέρα από το μανάλι με τα κεράκια να ανέβουμε στον πολυέλαιο. Από την στρατευωμένη εκκλησία να ανέβουμε στην θριαμβεύουσα. Όλοι αμαρτάνομαι. Υπάρχει περιθώριο μετανοίας, εξομολογήσεως και θείας συνωνίας που γίνεται η προετοιμασία για τη Βασιλεία των Ουρανών. Την οποία εύχομαι δια των πρεσβειών των επώνυμων και των ανωνύμων Αγίων να είναι με όλο τον κόσμο και με εμάς. Αμήν. Είμεθα μετά τα εορτάς και μπροστά από την εορτή των Αγίων Αποστόλων. Σήμερα μας μίλησε με τη σειρά του ο Χριστός, εφόσον εξέλεξε πρώτα δύο ζεύγη Αποστόλων. Μας μίλησε ένα παράξενο κήρυγμα που παρότι πέρασαν 2000 χρόνια ακόμη ο άνθρωπος δεν θέλει να μάθει αυτό το κήρυγμα που είναι 5 λόγια. Μετανοείται είναι το κήρυγμα και πιστεύσατε εις το Ευαγγέλιον διότι ίγκηκεν η Βασιλεία των Ουρανών. Είναι λόγια τα οποία είπε και ο πρόδρομός του ο Ιωάννης. Ο άνθρωπος έμαθε πολλά πράγματα στον κόσμο και σήμερα μάλιστα στις ημέρες μας τα οποία δεν τον ωφελούν. Ένα πρέπει να μάθει ο άνθρωπος, το πώς θα γυρίσει στην ποθινή πατρίδα. Όταν κοιμούμεθα, όχι των φυσικών ύπνων αλλά των πνευματικών, οι ψάλτε λένε επάνω στο κεφάλι μας. Ποθινήν πατρίδα παράσχουμη, παραδείσου πάλι ποιόν πολύτιμε. Μία παράκληση που θα έπρεπε να γίνεται πραγματικότης για κάθε άνθρωπο. Ο σκοπός του ανθρώπου εις τον κόσμον δεν είναι να απολαύσει τον κόσμον, αλλά να ετοιμαστεί για την άλλη ζωή, την ποθινή πατρίδα. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν φιλοσοφεί και δεν εργάζεται επάνω σε αυτή τη σκέψη θα πρέπει να θεωρείται αποτυχημένος άνθρωπος, οσοδήποτε και αν θεωρείται από τους ανθρώπους επιτυχημένος άνθρωπος. Έναν σκοπό έχει ο άνθρωπος στον κόσμο. Πώς θα ετοιμαστεί να επιστρέψει στην πατρίδα του. Δεν έχουμε την μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμε, λέγει ο Απόστολος. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος για τη γη αυτή. Είναι φτιαγμένος για τον ουρανό. Και ο άνθρωπος δεν έρχεται στον κόσμο για να ζήσει. Έρχεται για να πεθάνει και πεθαίνει για να ζήσει. Δεν το έχουμε φιλοσοφήσει αυτό το θέμα εμείς. Εμείς βλέπουμε αυτόν τον κόσμο εδώ, τον υλικών.
και είμεθα κολλημένοι σαν τα στρίδια εδώ. Πόσον ο άνθρωπος δεν ήρθε για εδώ, ήρθε για εκεί. Εδώ ήρθε απλώς να δώσει εξετάσεις και να φροντίσει να επιτύχει, διότι αν αποτύχει στις εξετάσεις του εδώ, στην παραμονή του την ολιγοχρόνιο εδώ, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί οποιοδήποτε κι αν ήταν στον κόσμο και οποιαδήποτε δόξα και αν απέλαυσε κατά κόσμον. Είναι απλούν το μάθημα, αλλά ο άνθρωπος δεν θέλει να εγκύψει. Ο άνθρωπος προσελεινώθη, όπως ξέρετε, δεν προσγειώθη όμως. Δεν θέλει να του μιλήσεις για θάνατο. Δεν θέλει να του μιλήσεις για άλλη ζωή. Δεν θέλει να του μιλήσεις για βασιλεία ουρανών. Του αρέσει να είναι μύρμηγκα στον κόσμο τούτον. Του αρέσει να είναι μύγα και να κάθεται απάνω στα ακάθαρτα, στον κόσμο αυτόν. Δεν θέλει να πετάξει ο άνθρωπος. Είτε το θέλει όμως, είτε όχι. Είναι μια πραγματικότης ότι θα προσγειωθούμε μια μέρα και μάλιστα πολύ θα προσγειωθούμε ανομάλως. Είτε το θέλουμε είτε όχι, αγαπητοί μου, ας το φιλοσοφήσουμε, βαδίζουμε προς τον τάφο μας. Ομιλώ 5 λεφτά. 5 επί 60 που χτύπησε η καρδιά μου, 300. 300 χτύπω στην καρδιά. 300 βήματα προς τον τάφο μου. Και εσείς τον δικό σας. Δεν μπορεί να γυρίσεις πίσω. Είναι αδύνατο. Φιλοσόφησέ το, κάθισε κάτω. Μετανοείται, ήγκηκεν η βασιλεία των ουρανών. Όχι Δευτέρα του παρουσία. Και τώρα αν πάω εγώ, ήγκηκε για μένα, τελείωσε η βασιλεία των ουρανών. Ήρθε για μένα. Είτε θα πάω να τον βρω, είτε θα έρθει να με βρει. Κάποια στιγμή θα έρθουμε αντιμέτωποι. Είτε το πιστεύουμε είτε όχι, είτε το θέλουμε είτε όχι. Δεν έχει υπογράψει κοντράτο με κανέναν ο Θεός πότε θα πεθάνει. Ό,τι ώρα θέλει τον παίρνει. Αν δεν θέλει να πεθάνει μοναχός. Εκείνο που έχει υπογράψει κοντράτο είναι ότι θα τον κρίνει. Αυτό το έχει υπογράψει. Το έχει παραγγείλει. Και ότι θα ξανάρθει, και το είπαμε γρηγορότερα στο πιστεύω, και πάλι είναι ερχόμενος κρίνεζοντας τους νεκρούς. Αδιαφόρος αν το πιστεύουμε ή το πιστεύουμε. Μας το παρήγγειλε προς στέχσιν ανάληψη με τους 2 λευκοφόρους, ότι ούτως ο Ιησούς ο αναληφθής αφημόνος του ουρανών, ούτως ελεύσετε ον τρόπον εθεάσαστε αφημών. Μας το παρήγγειλε εμάς των Ελλήνων, δια του Παύλου στην Πνίκα στην Αθήνα, ότι τους καιρούς της αγνίας υπεριδών ο Θεός, τα νυν παραγγέλει πάση μετανοήν, διότι έχει στήσει ημέραν, έχει προσδιορίσει δικάσιμον, θα δικάσει όλο τον κόσμο εν δικαιοσύνη. Αν καταφέρεις και ξεφύγεις του θανάτου, κάμε τη δουλειά σου. Βάλε καλά το διλεγόμενο το καπελάκι σου στραβά και κάμε τη ζωή σου. Απέλαψε τη σάρκα σου, απέλαψε τον κόσμο, βλασφήμισε τον Θεό, κάμε ό,τι θέλεις. Αν πρόκειται να αποφύγεις τον θάνατο. Αν όμως φιλοσόφησε, δεν πρόκειται να αποφύγεις τον θάνατο, μάζεψε τα μυαλά σου. Και κοίταξε να συμβιβαστείς με τον Χριστό τώρα. Σήμερα, η αύριο δεν είναι δική σου, ούτε δικιά μου. Ο άνθρωπος που δεν τα έχει καλά με τον Χριστό είναι ανόητος, επιτρέψετε το μου. Είναι άφρον. Άφρον, άφρον, ταύτη τη νύχτη, τη ψυχή σου απαιτούσε να πω σου. Αν είναι μια εποχή που ο άνθρωπος θα έπρεπε να τα έχει με τον Χριστό καλά, είναι η σημερινή εποχή, κατά την οποία υπάρχουν τόσες χιλιάδες μόδες θανάτου. Που φεύγουν άνθρωποι οικογενειακώς ξεκλειρίζονται κάθε μέρα. Θα έπρεπε περισσότερο σήμερα να τα έχουμε φτιάξει με τον Χριστό. Και ο άνθρωπος δεν θέλει να τα φτιάξει με τον Χριστό. Ο προορισμός του ανθρώπου στη γη είναι να γίνει Άγιος. Δεν είναι να γίνει γεωργός. Δεν είναι να γίνει επιστήμον, πρωθυπουργός, βασιλιάς. Να γίνει Άγιος. Διότι όλα τα άλλα αν τα κάνει, Άγιος δεν έγινε, απέτυχε και καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Αυτό είπε για τον Ιούδα που απέτυχε. Καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Είναι χαρμόσυνο γεγονός να γεννηθεί άνθρωπος. Μην κοιτάτε οι σημερινοί γονείς που τα αποφεύγουν τα παιδιά. Δεν ξέρουν τι κάνουν.
Δεν γνωρίζουν ότι τα παιδιά είναι στην αιωνιότητα υπάρχοντα. Είτε τα πετάξουν στον Τενεκέ, είτε τα φέρουν στη ζωή. Επενδύουν τα χρήματά τους διαμερίσματα. Επενδύουν τα χρήματά τους αυτοκίνητα. Έγχρωμες τηλεοράσεις, ηλεκτρικές σκούπες, ηλεκτρικά ψυγεία, πάσης φύσεως μηχανήματα, τα παιδιά τους, τα οποία θα πάνε χαμένα όλα αυτά. Τα παιδιά θα μέναν. Είναι απρόσεκτη, μην κοιτάζετε αυτό. Για θάνατος, κατάσταση είναι στην ψυχή. Και το κέντρο του βάρους ο Χριστός το έχει στην ψυχή ενός εκάθου. Και θα ζητήσει την ψυχή του. Και δεν ζητάει από τον άνθρωπο τίποτα άλλο, ή μόνο μία μετάνοια. Μετανοήστε, ή και γάρη βασιλεία των ουρανών. Ο άνθρωπος προόριστε για βασιλόπουλο και δεν θέλει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν θέλει δωρεάν να γίνει βασιλόπουλο. Δεν θέλει να μετανοήσει. Δεν θέλει να εξομολογηθεί. Δεν θέλει να πάρει το σώμα και το αίμα του Χριστού να μεταβάλει το δικό του. Να κάνει μετάγγιση από του βασιλιά του αίμα του Θεού μέσα στο κάλπικο το αδαμιαίο αίμα το δικό του που έχει μέσα στις φλέβες του. Δεν θέλει. Είναι άφρονο άνθρωπος. Δεν ξέρει τι κάνει. Δεν ήθελε να φιλοσοφήσει ποτέ πού θα ήρθε, γιατί ήρθε και πού υπάγει. Κλαίει γύρω από ένα πιάτο κόλυβα. Δεν θα είσαι εσύ κόλυβα αύριο, δεν θα είμαι εγώ κόλυβα αύριο. Τι κλαις, τι χτυπιέσαι, τι μαύρο φοράς, τι πενθείς εκεί που πρέπει να χαίρεσαι με τη χαρά ενός ανθρώπου που έφυγε από την κακία, που έφυγε από το μίσος, που έφυγε από τον καρκίνο, που έφυγε από τόσα πράγματα, από τους πολέμους, από τα πάντα που έφυγε. Κλαις και μαυροφορείς για καταστάσεις που άλλοι χαίρονται. Ε, πώς θα ευχαριστείς τον Θεό, αν και σε αυτό το θάνατο του πεις «Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί για να βάλεις το χέρι σου εσύ κάτι ξέρεις περισσότερα από μένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ». Δεν φιλοσοφήσαμε ποτέ. Όπως σας είπα, έχουμε κολλήσει σαν τα στρίδια και νομίζουμε ότι ήρθαμε στον κόσμο για να ζήσουμε, όσον ήρθαμε να πεθάνουμε και αποθνίσκουμε για να ζήσουμε. Εκείνης της βασιλείας σου και έστε τέλος. Αυτής της βασιλείας έστε τέλος. Φιλοσοφήστε το, αδελφοί. Δεν ζητάει τα χρήματά μας ο Θεός. Δεν ζητάει τις γυναίκες μας ο Θεός. Δεν ζητάει τους άντρες μας ο Θεός. Δεν ζητάει τα χτήματά μας, τις δουλειές μας, το πορτοφόλι μας. Τις αμαρτίες μας ζητάει για να μας δώσει τη βασιλεία των ουρανών και εμείς του προσφέρουμε κεριά, του φέρνουμε λάδι, του φέρνουμε κόλυβα, του φέρνουμε πρόσφορα. Αμαρτίες δεν δίδουμε και ζωή δεν αλλάζουμε. Τίποτα δεν έκαναμε. Αποτύχαμε. Αποτύχαμε. Αυτό που συγκινεί τον ουρανόν είναι η αμαρτία του ανθρώπου. Επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι χαίρεται ο ουρανός. Δεν αναφέρει πουθενά αλλού ότι χαίρεται ο ουρανός. Όχι χρυσό πολυέλαιο να κάνουμε, όχι χρυσό άγιο ποτήριο να κάνουμε, όχι χρυσό πίκυλτα να τα κάνουμε αυτά. Δεν γελάει ο ουρανός. Ο ουρανός ζελάει όταν οι άνθρωποι μετανοούν. Μετάνοια του ανθρώπου είναι εκείνη που τον αξιοποιεί και σώζεται, η ψυχή. Τότε χαίρεται ο ουρανός. Τότε χαίρεται ο αγγελός μου που είναι δίπλα μου και είναι με το κεφάλι κατεβασμένο κάτω λόγω της κακίας μου, λόγω των σαρκικών μου αμαρτιών και χίλιων άλλων περιπτώσεων που έχει και είναι πενθοφορών δίπλα μου. Αν ήταν δυνατόν να βγω με τσουβάλια να μαζέψω τις σημερινές αμαρτίες που υπάρχουν εδώ μέσα από το ιερό μέχρι το παγκάρι, τον αγγλικό το στόλο θα φόρτωνα. Και ήρθαμε να παρακαλέσουμε για τον εαυτόν μας δήθεν και για τους εκοιμημένων μας. Που θα έπρεπε να είμαι θα όλοι εξομολογημένοι σήμερα. Και όλοι να κοινωνήσουμε ή να επικοινωνήσουμε για να παρακαλέσουμε για τον εαυτόν μας και να παρακαλέσουμε και για τον εκοιμημένο. Ο άνθρωπος αυτός είναι στα χέρια του Θεού. Πόσο με το Θεό δεν τα έχει καλά. Πόσο η αμαρτία σου είναι στη μέση, πόση προσευχή σου θα πάει επάνω. Δεν υποχρεώνω το Θεός με τίποτα. Αλλαγή ζωής, αγαπητοί μου. Εν τούτης μας διαφεύγει αυτό το πράγμα. Και χίλιες άλλες μόδες και τρόπους βρίσκουμε εμείς να ευχαριστήσουμε τον Θεό πλην του δρόμου του σωστού εκείνου. Θα πάρουν οι άνθρωποι σήμερα ωραία κάτι στο χέρι τους από τον κεκοιμημένο και θα πούνε «Θεός χωρέστον». Σοβαρά θα πει ο Χριστός.
με παρακαλείς να συγχωρέσω εκείνον και όχι τον εαυτόν σου, που έχει δυο καντάρια αμαρτίες επάνω σου. Πρώτα για τον εαυτό σου κουβαρντά και έπειτα για τον άλλον. Τον αγαπώ, λέει, γι' αυτό πήγα. Την αγαπώ, γι' αυτό πήγα στην κηδεία, επήγα στο αυτό. Σοβαρά! Για να τον αγαπάς πρέπει να είσαι εντάξει με τον Θεό. Και να πας τότε να παρακαλέσεις τον Θεό να κρίνει και αυτόν επίοικος και να του καλυτερεύσει την θέση, εάν δεν έχει πάει εκεί που έπρεπε να πάει. Μη μας γελά ο Σατανάς. Τα τυπικά όλα αυτά είναι όμορφα και ωραία. Τα δώρα αυτά και τα αφιερώματα στην εκκλησία και όλα αυτά τα πράγματα είναι όμορφα και ωραία. Εάν δεν προηγούνται όμως και προπορεύονται οι αμαρτίες μας, τίποτα δεν δέχεται από αυτά. Όλα είναι δικά του. Και τα λιωστάσα με τα λάδια είναι δικά του. Και τα μελίσσα είναι δικά του. Και τα ξύλα και τα χρυσάφια είναι δικά του. Θέλει δικιά μας παραγωγή. Θέλει κάτι από εμάς που εμείς έχουμε ως παραγωγή μόνον την αμαρτία. Και την οποία την κρατάμε και επιμένουμε να τη δουλεύουμε. Δεν τη δίδουμε. Και κατά συνέπεια θα πέσει κάποτε η αυλαία και για μας. Και τότε τι θα γίνει? Θα βρεθούμε αντιμέτωποι της δικαιοσύνης του Χριστού, που δεν μας σώζει τίποτα τότε. Όχι δεσποτάδες να έρθουν να διαβάζουν στο κεφάλι μας. Όχι μνημόσυνα και μαύρα και κλάματα να κάνουμε. Ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Εάν δεν φύγουμε τακτοποιημένοι από εδώ, ώστε να είναι ανοιχτός ο λογαριασμός μας, δεν μπορεί κανένας να τον μεταβάλει. Δεν θα παύσουμε να προσευχόμεθα και υπέρ ζώντων και υπέρ και κοιμημένων, αλλά εξαρτάται από το πόσο εμείς θέλουμε να εγκαταλείψουμε την αμαρτία. Αυτή την εργασία κάνει η Εκκλησία. Μεταβάλλει τους ανθρώπους από χωματένιους, τους κάνει πνευματικούς. Από πρόσκαιρους τους κάνει αιώνιους. Από κοινούς με όμικρο γιώτα τους κάνει καινούς με αλφα γιώτα. Πότε όμως? Όταν ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή με τον Χριστό. Όταν στην Εκκλησία έρχεται μετανοημένος, συμφιλιωμένος και εξομολογημένος. Έτοιμος όταν του πει ο παπάς αν έχει φόβο Θεού, αν έχει πίστη και αγάπη να προσέλθει. Τότε μεταδίδει μέσα του ο Χριστός ο ίδιος τον εαυτόν του και δεν φοβάται ο άνθρωπος αν πεθάνει εκείνη τη στιγμή. Διότι ο πιστεύων εις εμέ καν αποθάνει ζήσετε και ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα εν εμή μένει καγώ εν αυτό και εγώ αναστήσω αυτόν εν διεσχάτη ημέρα. Αυτός είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Με πέντε πράγματα μη φοβήστε τίποτα. Ούτε πολέμους ούτε σεισμούς. Την αμαρτία να φοβηχτείτε. Διότι όλα αυτά τα προκαλεί η αμαρτία. Τους σεισμούς τους κάνει η αμαρτία. Τους πολέμους τους κάνει η αμαρτία. Τις καρκίνους τους κάνει η αμαρτία. Τα πλήγματα, τα θανάσιμα τα δίνει η αμαρτία. Αυτή πρέπει να φύγει από τη μέση. Αυτός είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. Αρχίζει ενωμένης από του βαπτίσματος, που καθαρίζει το προπατορικό αμάρτημα. Έπειτα η εξομολόγηση που καθαρίζει τα αμαρτήματα τα μετά το βάπτισμα. Και η Θεία Κοινωνία που καθαρίζει με το αίμα του Χριστού ημάς από πάσης αμαρτίας. Αυτή τη δουλειά κάνει η Εκκλησία. Και πρέπει να υπάρχει η Εκκλησία. Να διατηρείται η Εκκλησία. Και την Εκκλησία σήμερα εμείς δεν την αγαπούμε. Και αυτό αποδεικνύεται από το ότι δεν δίδουμε παιδιά στην Εκκλησία. Ούτε τον εαυτό μας στην Εκκλησία. Είδα γυναίκα στην Εκκλησία να διακονεί σήμερα. Τι δουλειά έχει η γυναίκα μέσα στο ιερόν? Πού είναι τα παιδιά μας? Κύριοι, πού είναι τα παιδιά σας? Θα σας ζητήσει ο Χριστός το πρωί στα παιδιά, πού είναι τα εσπουδάσατε? Χριστό, τα εσπουδάσατε? Τους δώσατε διαμερίσματα και αυτοκίνητα στο χέρι? Χριστό, τους δώσατε? Παλαιότερον ήταν μία εταιρεία πετρελοειδών και είχε μία διαφήμιση και έλεγε «Βάλτε, λέει, έναν τίγρη στη μηχανή σας». Τίγρη εννοούσε κάποιο λάδι που είχε καλό για τη μηχανή. Θα βάλουνε τίγρη στη μηχανή. Αλλά στο τιμόνι ποιον θα βάλουν? Στο βολάν ποιο θα βάλουνε? Του δίδεις λεφτά του παιδιού? Το έκανες με περιουσία? Το έκανες με αυτοκίνητο? Τι έβαλες μέσα εκεί? Ποιος το διευθύνει? Στο βολάν, στην ψυχή του τι του έβαλες? Δεν το ωφέλησες τίποτα. Πήγε πιο πέρα να ζει σαν άνθρωπος? Δεν ζει σαν άνθρωπος εφόσον έφυγε από τον Χριστό. Μόνον ο άνθρωπος που ζει κοντά στον Χριστό, που ζει στην Εκκλησία που εκκλησιάζεται, που νηστεύει, που εγκρατεύεται, που κάνει παιδιά αν είναι έγαμος,
που κοινωνεί, που εξομολογείται. Αυτός λέγεται άνθρωπος. Ο άλλος νομίζει ότι λέγεται άνθρωπος. Αλλά δεν είναι άνθρωπος όπως λέγει ο Μέγας Αντώνιος. Ούτε λογικός είναι. Για το λογικός είναι εκείνος ο οποίος επιδέχεται τακτοποίηση του λάθους του. Σήμερα έχουμε εγωισμό. Όλοι φταίνε πλην ημών. Φταίνε οι παπάδες, οι δεσποτάδες, οι μασόνοι σήμερα, οι άλλοι, οι Τούρκοι, οι Αμερικανοί, οι Ρώσοι, ξέρω εγώ. Εμείς μόνον δεν φταίμε. Και εφόσον εμείς μόνον φταίμε, διότι αν εμείς είμαστε εντάξει, όλοι οι άλλοι θα μας εξυπηρετούσαν γύρω. Φιλοσοφήστε τα αν θέλετε λίγο αυτά τα πράγματα. Δεν ανοίγει απλώς και ως έτυχε η εκκλησία τις πύλες της. Θέλει τους ανθρώπους να τους παίρνει μέσα κοράκια και να τους αποδίδει περιστέρια. Η παλιά κυβωτός επήρε κοράκια και απέδωσε κοράκια. Η καινούργια όμως κυβωτός παίρνει κοράκια και αποδίδει περιστεράς. Παίρνει έγιες, κατσίκια, πώς να σας τα πω, και αποδίδει πρόβατα. Μεταβάλλει τους ανθρώπους. Εάν λοιπόν κάθε άνθρωπος που έρχεται στην εκκλησία δεν φεύγει με νέο μυαλό, με νέες αποφάσεις, αλλαγή ζωής, τακτοποιήσεως των εκκρεμωτήτων, των ψυχικών και των υλικών, αυτός ο άνθρωπος δεν του χρειάζεται να ζει. Διότι εφόσον ζει, προσθέτει αμαρτίες και θα κολλαστεί πιο πολύ. Πρέπει κανονικά να κοπεί γρηγορότερα το νήμα της ζωής του, να κολλαστεί λιγότερο. Οι αποφάσεις λοιπόν πρέπει να είναι να αγαπήσουμε την Εκκλησία. Όχι απλώς είναι εορτή να πάμε. Πάντοτε. Και στον Εσπερινό και στον Όρθρο. Ή δυνατόν. Να δώσουμε ανθρώπους στην Εκκλησία. Να δώσουμε ψάλτας. Να δώσουμε μέσα βοηθούς. Να δώσουμε ιερείς στην Εκκλησία. Θα το καταλάβουμε αυτό το κακό που κάμαμε στον εαυτό μας όταν αποθάνουμε. Όταν δεν βρεθεί παπάς να μας κυδέψει. Όταν δεν βρεθεί παπάς να μας κάνει ένα κόλυβο και ένα μνημόσυνο. Όταν δεν βρεθεί παπάς να μας βγάλει μια μερίδα αύριο εκεί, να τη ρίξει μέσα στο αίμα του αρνίου και να πει απόπλυνον Κύριε το τιμίο αίματί σου, τα σαμαρτία του δούλου σου τούτου. Τότε θα καταλάβει. Δεν τους φτιάχνει ο δεσπότης τους παπάδες. Θα του δώσουμε. Ένας δεσπότης κάποτε που του είπανε, θέλετε να σας δώσω, λέγει, ψωμί, άρτον δηλαδή, δια του ιερέως. Δώστε μου όμως αλεύρι να ζυμώσω. Δώστε μου στάρι, δώστε μου τα παιδιά σας. Τα κάνετε αξιωματικούς, τα κάνετε χημικούς, τα κάνετε δικηγόρους, τα κάνετε με ευτήρας, τα κάνετε. Δώστε έναν ιερέα. Το μεγαλύτερο υπούργημα που υπάρχει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος τίτλος από του ιερέως. Αδιαφόρος που τον καταβιβάσαμε εμείς. Με τα λόγια μας, με την πένα μας, με τη συμπεριφορά μας. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο οποίος δίδει με απλότητα τη θέση του κλήρου, λέγει το εξής. Αν ποτέ σου βρεθείς, λέει, μπροστά σε βασιλιά και σε έναν παπά, θα δώσει τη θέση σου, λέει, στον παπά. Αν ποτέ βρεθείς μπροστά σε έναν άγγελο και σε έναν παπά, θα δώσει τη θέση στον παπά και όχι στον άγγελο. Γιατί αυτό που μπορεί να κάνει ο παπάς, δεν μπορεί να το κάνει ο άγγελος. Και εντούτοις εμείς, ούτε καν μας περιποιεί τιμή να δώσουμε ανθρώπους στην εκκλησία, ούτε σεβόμεθα όσο θα έπρεπε να σεβόμεθα και να υποστηρίζουμε τον κλήρον να διατηρηθεί, έστω κι αν έχει ελαττώματα. Και θα το πληρώσουμε, διότι όπως πείρουμε, έτσι και θα θερήσουμε. Αλίμον από μερικές γλώσσες ανδρών και γυναικών, που τα παιδάκια τα έχει φτιάξει ο Θεός από μικρά, να αγαπούν την εκκλησία, να τρέχουν να φιλούν το χέρι του παπά, να τρέχουν στις εικόνες κλπ. Και εμείς το ξεριζώνουμε από μέσα τους, με την απιστία μας και με την αθεία μας. Αλίμονο τους ανθρώπους αυτούς, εν ημέρα κρίσεως, και έχουν το θράσος να μην εξομολογηθούν ότι εκάμανε πνευματική άμβλωση, έκτρωση εκάμανε, και που είχε φυτέψει δεξιά του Θεού, έβαλαν ευθύ, εξερίζωσαν και εφύτευσαν με την αριστερά του Σατανά. Έχουμε υποχρέωση, αγαπητοί μου, να διατηρήσουμε τις εκκλησίες μας ανοιχτές. Αυτές είναι που έρχονται και μας παίρνουνε όταν γεννηθούμε και αυτές είναι οι οποίες μας στέλνουνε και μας παρακολουθούν μέχρι συντελείας των αιώνων και πέραν του τάφου ακόμη. Αν λοιπόν θέλουμε αυτή η βασιλεία των ουρανών να έχει και μας μέσα ως μέλη, που όλοι χωρούμε,
γιατί για όλους υπάρχει θέση στη Βασιλεία του Ουρανού, πρέπει να αγαπήσουμε πολύ την Εκκλησία, τα μυστηριά της, κατεξοχήν την εξομολόγηση σε ιερέα, όχι στις εικόνες, όχι στον Αφέντη τον Αγιώργη, ούτε στην Παναγιά, ούτε στα 40 κύματα. Όχι, δεν συγχωρούνε. Ούτε η Παναγία, ούτε ο Χριστός συγχωρεί αμαρτίες. Η μη ο κλήρος συγχωρεί αμαρτίες. Στον ιερέα, στον Παπαδάκο, αυτόν θα πας, που επήρε την εντολή, όσαν δίσετε επιτιζήσετε εμένα και όσαν λύσετε λελημέρα. Αυτά θα μπορέσει ο άνθρωπος να τα κάνει και να είναι βέβαιος ότι προετοιμάζει κι αυτός κάποια είσοδο στη Βασιλεία των Ουρανών, την οποία εύχομαι εις αλλήλους και εις πάντας. Αμήν.